Πριν από λίγο, θυμήσαμε τους νεκρούς μας. Μέσα από αυτήν εδώ τη σημερινή διαδικασία που είναι η γιορτή της Δημοκρατίας, πρέπει να τιμήσουμε τα γέννητα παιδιά μας. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που θα απαντάει στο σήμερα, αυτό που βιώνετε όλοι εσείς με την ανέργεια μέσα στην ανθρωπιστική κρίση και την ανεργία, και θα απαντάει στη γενιά που έρχεται. Έτσι ώστε να έχουν ανθρώπινη διαβίωση, απασχόληση και αυτό που ο τόπος μας έδωσε ως πλούτο να έρθει προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ. Εδώ δεν είμαστε ούτε για να κάνουμε πολιτική, ούτε για να είμαστε αρεστοί. Θα πούμε αλήθειες, ο καθένας θα πει την αλήθεια του και θα πάρουμε μία απόφαση. Αυτό δηλαδή που κουβεντιάζαμε και προεκλογικά και είναι συμφωνημένο μαζί σας. Ότι θα πορευτούμε με συλλογικότητα, συναπόφαση και άμεση δημοκρατία. Σήμερα αυτό το πράγμα γίνεται πράξη. Άρα, όσοι θέλουν να βάζουν το τυρί στη φάκα ή όσοι θέλουν να εκπροσωπούν εκ του πονηρού άλλα συμφέροντα, να πούνε ανοιχτά το τι εξυπηρετούν και να πάψουν να φτιάχνουν κλίμα στα καφενεία. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και δεν είναι σοβαρά μόνο με το ρηχείο της Βέβης, ήταν πάντα σοβαρά σε αυτή την περιοχή, από το πεδίο πολλής και μία σειρά από άλλα πράγματα. Το πώς το κεντρικό αθηνοκεντρικό κράτος μας αντιμετώπιζε. Αυτό θα τελειώσει. Τι μας είπαν τόσα χρόνια. Φτιάξαμε τη μονάδα της Μελίτης. Τη λειτουργήσαμε. Μας έλεγαν χιλιάδες θέσεις εργασίας, τα θυμάστε. Πόσες θέσεις λέγαμε τότε εμείς. Δεν θα είναι παραπάνω από 200. Και αυτές άραγε μεταφερόμενες. Τους λέγαμε οι θέσεις εργασίας, σας το φώναζα δημοσιογραφικά, είναι στα ορυχεία. Τα ορυχεία πρωτίστως. Ανοίξαν ορυχεία. Αυτά που υπήρξαν, πώς λειτουργήσαν μέχρι σήμερα. Δεν τους νοιάζει το δημόσιο όφελος. Κάθε μέρα η ΔΕΗ ξόδευε 400.000 ευρώ για να φέρνει λιμίδα από την Τουρκία και την Βουλγαρία να λειτουργεί μονάδα. Είναι έτσι δεν είναι. Τι έρχονται τώρα να μας προτείνουν πολλά τα 6 εκατομμύρια. Ποιον δουλεύουν εδώ πέρα. Δεύτερο, η σύμβαση. Η σύμβαση βρωμάει από παντού, όπως βρωμάει ο λιγνίτης μας, ο πλούτος μας που αφαναβλέγεται. 1.300.000.000 κάνει το κράτος. 1.300.000.000, ξέρετε πόσα χρήματα είναι. Αυτά που έχουν πάρει από εδώ, από το φύλλο. Τόσα χρόνια τη συντάξη όλων των συνταξίων και των μισθωτών. Από πού θα τα καλύψουν αυτά τα 1.300.000 που θα χάσουν από αυτή τη σύμβαση. Πάω με τη δικιά τους συλλογική, των ισοδύναμων μέτρων. Δεν έχουν απάντηση. Ξέρετε γιατί δεν έχουν απάντηση. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Είναι υπάλληλοι ενός συγκεκριμένου συστήματος. Με ονοματεπώνυμο και χρονολογική σειρά. Τα γεγονότα είναι καταγεγραμμένα. Κάποια από το ΙΕ τα περιέγραψε ο Δήμαρχος. Παλιδέου. Κάποια τα είπαν και οι βουλευτές. Τώρα είναι ιστορική στιγμή. Που δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς εδώ στην Βέβη, με εμάς εδώ στην περιφέρεια. Από αυτή εδώ την κοινότητα θα βγει ένα μήνυμα που μπορεί να πάει σε όλη την Ελλάδα. Ότι τα συμφέροντα με την κοινωνία τελειώσανε. Θα περιοριστούν εκεί που ξέρουν να λειτουργούν και να συζητούν και σίγουρα εμείς θα είμαστε εκεί που θα κερδίσουμε. Θα πάρετε απόφαση εσείς. Εμένα τη θέση μου την ξέρετε, δεν θέλω να κουράσω. Τη θέση μου την ξέρετε ποια είναι. Συνολικό κύριε βουλευτές της Φλόρινας, επιχειρησιακό σχέδιο που αφορά την ενότητα της Φλόρινας στα θέματα τα ενεργειακά, όχι κατά αποκοπή, σαλάμι, σαλάμι, φέτα, φέτα, όχι άλλο αφλαβάλλο βέγγα από άλλο κλειδί, κατά το δοκούν. Συνολικά, τι θέλετε να κάνετε στα θέματα ενέργειας της Φλόρινας, να γίνει το κορίο να μας πει. Η όποια κυβέρνηση. Πώς θέλει να έχει τα ορυχεία της, πώς θέλει να έχει τα εργοστάσια, τις μονάδες της. Να τελειώσει το αστείο, όπως είναι στην Κοζάη. Τι είμαστε εδώ πέρα εμείς. Το πιάτσικο. Όχι, τέλος το πιάτσικο. Το πιάτσικο τέλος. Δεν μπορεί να λειτουργούμε με άνισο τρόπο. Αφήστε λίγο να πληρώσω. Δεν μπορεί να λειτουργούμε με άνισο τρόπο. Άρα πρώτο ζήτημα που βάζω σε ό,τι με αφορά. Ως πολίτης, ως εκπρόσωπός σας σε επίπεδο περιφέρειας είναι ζητάμε συνολικό σχέδιο που αφορά τα ζητήματα της ενέργειας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Θα μας το καταθέσουν, θα το συζητήσουμε, θα το συναποφασίσουμε και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Όχι σαλάμι, σαλάμι τη φέτα. Το κάνανε παντού.
στρέψαν τη μία κοινωνική ομάδα αντί της άλλης. Τον εργαζόμενο απέναντι στον καλύτερο αμοιβόμενο. Στον άνεργο απέναντι στον εργαζόμενο. Πού οδηγηθήκαμε? Πού οδηγηθήκαμε? Στη μοναξιά μας. Εκεί που λένε στην άλλη. Θα σοβαρευτούμε για να τους πάρουμε κι εμείς τα σοβαρά. Δεν είναι σοβαρή αυτή η σύμβαση. Την ανέλησα στο εργατικό κέντρο της Φλόρινας. Που ήταν ο εκπρόσωπος του κυρίου Μπόμπολα εκεί. Ο κύριος Λάμπος. Ξέρετε τι αναγκάστηκε να πει. Υπάρχουν μάρτυρες εγώ. Είναι καταγερμένοι οι συνάδελφοί μου, δημοσιογράφοι. Συγγνώμη κύριε Περιφερειακό που στριμώθηκε. Δεν τη διάβασα τη σύμβαση. Και τι θες να κάνεις όμως. Λοιπόν, ακούστε τα ερωτήματα της σύμβασης και τι σας αφορά. Και κρατήστε τα και θα με θυμηθείτε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως μία για την πληρωμή των χρεών της Μιουρνή προς την τοπική κοινωνία που είναι πάει για τη μάσα. Είναι έτσι. Έτσι. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων από την περιοχή. Μόνο ένα ευχολόγιο ότι θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άτομα από την περιοχή με δικλείδα διαθήκης το εφόσον διαθέτουν επαρκή εμπειρία. Η μόνη δέσμευση είναι για την εκπαίδευση και απασχόληση περίπου 12 επιστημόνων. Το ζούμε και στην Κοζάνη με τα 8 μήνα. Λέμε θέλουμε αυτούς, δεν τους έχεις, παίρνει άλλους. Ο αριθμός των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας που αναγράφονται στη σύμβαση είναι παντελώς φρασματικός λαμβάνοντας υπόψη τα εξής. Προσέξτε. Ένα. Σχεδόν οι μισές από τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε υπεργολάβους, τους οποίους όμως η μισθότητα δεν μπορεί να ελέγξει. Μπορεί να δεσμευτεί ότι θα πάρει από την περιοχή η ίδια εργαζόμενους, αλλά ο υπεργολάβος δεν δεσμεύεται. Το κάνουν στην Ελλάδα. Δεύτερον. Δεν υπάρχει δέσμευση ή μηχανισμός ελέγχου σχετικά με το πού δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Με άλλα λόγια, παραδείγματος χάρη, προσέξτε το, διοικητικό ή επιστημονικό προσωπικό στην Αθήνα, που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει με τι άλλο ασχολείται. Μπορεί να λογίζονται ότι απασχολούνται από τη μισθότερη εταιρεία. Μιλάει για συνολικό αριθμό, δεν καθορίζει πού και εκεί. Ακόμη, κι αν αυτές οι τελείως καλές δεσμεύσεις απασχόλησης παραβιαστούν, προσέξτε το αυτό. Η σχετική ποινή στη μισθότητα είναι μόλις 200.000 ευρώ. Το 10% δηλαδή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή όσο το τίστο μισθολογικό κόστος 10 ατόμων. Τι θα τους εμποδίσει? Αυτό είναι το κόστος αναπτύρωσης στα συμφωνηθέντα. Τα μάτια είναι μαζί τους. Και ως προς το θέμα τώρα των πρόσθετων περιβαλλοντικών επενδύσεων που μας αφορά εδώ είναι το ζουμί. Και αφορά και εμάς. Υπάρχει μια τεράστια κοροδία, αφού στο ποσό, προσέξτε, το 26.415.965 ευρώ που προβλέπεται στη σύμβαση περιλαμβάνονται μισθοδοσίες και λειτουργικά κόστη που προφανώς δεν αποτελούν επενδύσεις, πέραν του ότι δεν λογίζονται ως τέτοια από τη διακήρυξη. Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα κοροδία αυτά, τότε το ποσό των πρόσθετων περιβαλλοντικών απαιτήσεων θα έπεφτε στα μόλις 5.814.000 ευρώ. Ρωτώ, κύριε Δήμαρχε, τι θα κάνουμε 5.814.000 ευρώ? Θα τηρήσουν τους περιβαλλοντικούς όρους? Η ΔΕΗ για να αποκαταστήσει τις τρύπες της θέλει 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο η εξόρυξη, τόσο το κόστος της αποκατάστασης. Ποιον κοροϊδεύουν εδώ? Μιλήστε με τους εαυτούς σας. Τιμήστε τους νεκρούς σας και δουλέψτε για τα γέννητα παιδιά σας. Ό,τι αποφασίσετε εγώ είμαι μαζί σας.